Έτσι είναι τη μόδα. Και η μαμά μου πήρε ένα τσαλακωμένο που κάμισε από ένα μαγαζί και σου λένε και από εκεί πέρα να μην το σιδερώσει. Να είναι έτσι, πατσαβούρι. Δηλαδή. Πατσαβούρι, πατσαβούρι. Αυτό δεν είναι μόδα, Φώτη. Αυτό είναι τεμπελιά και μάλιστα γυναικεία τεμπελιά. Hello! Παιδιά, μαντέψτε! Να σου πω. Αν δεν είσαι ρωτή γυναίκα και παιδί, θα έλεγα ότι το ξετυλίγει το πουρο. Τι θέλει, καμάρι μου, εσύ. Πτώμα είμαι, ρε παιδιά, πτώμα είμαι. Ο, τι να πιω, καφέ ή μπύρα. Ω, τρομερό δίλημα. Διονύση, γιατί είναι τσαλακωμένο το πουκάμισό σου. Τσακώθηκες με το σίδερο. Δεν το ξετυλίγει το πουρο. Το έχει απλώσει και το κοιτά. Η Έλενη, δεν ξέρω, παιδιά, έχει πάει λυτήσει με το σπίτι. Σίδερο, πλήσιμο, μαγείρεμα. Ράγισε και το χέρι τη πεθερά μου. Η γυναίκα δεν είναι να μπει στο σπίτι, δεν ξέρω τι να κάνω. Άρα, πού είναι εκείνες οι γυναίκες που πλέναν, μαγειρεύαν και σιδερώνανε. Τι λες, Σπύρο, οι γυναίκες μας δουλεύουν σκληρά, πολύ σκληρά. Μη σου πω πιο σκληρά και από εμάς. Καλά, από σένα σίγουρα. Η Ελένη, ρε παιδιά, είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Και έχει μονίμως έναν εκνευρισμό. Σκασμός επιτέλους! Σας βαρέθηκα, θα με τρελάνετε! Μήπως είναι στις δύσκολες μέρες του μήνα. Όχι, καμία σχέση. Όχι. Πάντως, επειδή το σχολείο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σύμφωνα με έρευνες, το επάγγελμα της δασκάλας είναι το πιο αγχωτικό και το πιο υπεύθυνο από όλα. Δεν τίποτα, θα περάσει. Μα τι κάνεις εκεί, δεν είναι αυτό, το άλλο είναι. Α, δώστε μου. Δεν τίποτα, θα περάσει έτσι. Να σας ορτεί με την Ιφηγένεια, ε. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Τι ζήτησα κι εγώ, λίγο χώρο. Να μασάνω. Κοϊτσάκι μου εσύ. Αυτό με το χώρο, ξέρεις τι μου λέει εμένα, Διονύση. Τι σου λέει? Ότι η Ελένη θέλει χώρο για να αναπτυχθούν τα κέρατά σου. Έλα, μα δεν την πει στη μαλακία, δεν μπορείς. Μιλάει τώρα ο ειδικός στις γυναίκες. Κάτσε λίγο, αφεντικό, να μιλήσουμε με αυτοί που ξέρουμε. Παιδιά, ηρεμήστε. Εκτός από το σεξ, σε αυτές τις περιπτώσεις, λειτουργεί και μια εκδρομή στη θάλασσα. Άννα, μπράβο. Το επόμενο τρίμερο να τους πάρεις να πάτε μια εκδρομή στην εξοχή να τους χτυπήσει λίγο καθαρός αέρας. Βαρέθηκα πια, κουράστηκα. Θέλω να κάνω κάτι, πώς να σου το πω. Να με εκτονώσει. Ξέρω κάτι καλό. Τι, μη μου πεις δημιουργικές γραφές και τέτοιες ιδέες. Όχι, γι' αυτό το έχω ξεπεράσει. Ωραία, λέγε, τι. Γιόγκα. Με εντυπωσίασες τώρα. Ναι. Έχει ανοίξει ένα καινούριο κέντρο γιόγκα στον παρακάτω δρόμο. Θες να πάμε να σε γράψω? Όχι, όχι, μαζί θα γραφτούμε. Όχι, δεν θέλω. Θα έρθεις κι εσύ οπουδήποτε. Δεν γυμνάζομαι. Δεν το συζητάω, πάτε λίγο, θα έρθεις κι εσύ. Οπουδήποτε εκτός κουζίνας θα με ξεκουράσει. Κανείς δεν σηκώνει το χέρι του να με βοηθήσει. Άντε καλά, θα έρθω κι εγώ. Έτσι. Ναι. Γεια σας, έχω χάσει τον όροφο. Πού είναι η τουαλέτα? Πάντως σκεφτόμουν ότι αν βοηθούσαμε όλοι στις δουλειές του σπιτιού, αυτό ίσως λέμε αν βοηθούσαμε όλοι. Αυτό μπορεί να βοηθούσαμε. Αν βοηθούσαμε όλοι. Αν υποθέσουμε ότι έχεις 4 γυναίκες στο σπίτι, θα πρέπει να μαγειρεύεις, να σφουγγαρίζεις και να σιδερώνεις. Γυρίζεις 2 χρόνια πίσω. Στο πρώτο επεισόδιο.